centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Με αφορμή αυτόν τον νέο θάνατο που έχουμε σήμερα, τις ηλικιωμένες στην Καστοριά, θα πάμε και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα, καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο τουλάχιστον. Επίσης, να είστε καλά. Δυστυχώς με μια δυσάρεστη συγκυρία σας παίρνουμε ξανά μετά από καιρό τηλέφωνο σήμερα. 20 Απριλίου είχαμε τον τελευταίο θάνατο στην Καστοριά εξαιτίας του κορονοϊού σε μια γυναίκα επίσης τότε. Και δεν ξέρω, αυτό το σημερινό περιστατικό βέβαια ήταν και σε ηλικία μεγάλη γυναίκα και με υποκείμενα νοσήματα, με πολλά προβλήματα, αλλά έρχεται να μας ταρακουνήσει και πάλι αυτό το νέο πολύ δυσάρεστο περιστατικό για το όνομά μας. Πρώτα απ' όλα να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια. Φυσικά, από εκεί ξεκινάμε. Και θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να είμαστε σταθεροί και ήρεμοι στις απόψεις μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τηρήσουμε όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Κύριε Παπαδόπουλο, θέλω να σας πω το εξής, να ξεκινήσω μια διαπίστωση κι εγώ. Από τον Απρίλιο που αφήσαμε όλη αυτή την ιστορία Μάιο, μέχρι και τώρα νομίζω ότι έχει αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου η ιδέα ή η άποψη ότι αυτά είναι φανταστικά, ότι αυτά δεν υπάρχουν, αυτά ότι είναι θα λέγαμε συνωμοσίες. Και αυτό έχει μια βάση στον κόσμο. Δηλαδή, αν καθίσεις να μιλήσεις με τέτοιους ανθρώπους, το υπερασπίζονται με πολύ μεγάλο πάθος. Κάτι που δεν υπήρχε την περίοδο, ή τουλάχιστον δεν υπήρχε σε αυτή την ένταση, την περίοδο της πρώτης περίοδου μάλλον. Οι θάνατοι το επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι. Αλλιώς δεν θα είχαμε όλους αυτούς τους θανάτους. Είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε και πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας σε αυτή την πραγματικότητα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τη μάσκα μας, με την απόστασή μας. Παντού και στους εξωτερικούς χώρους πια. Στα χέρια μας. Και στους εξωτερικούς χώρους πια. Εξωτερικούς γιατί χώρους από σήμερα στις λαϊκές, και έχουμε πρώτη εφαρμογή στο Άργος και αύριο στην Καστοριά, και στις λαϊκές, στους εξωτερικούς δηλαδή χώρους, υποχρεωτικά με μάσκα. Δηλαδή έτσι θα ζούμε. Βεβαίως. Είναι απαραίτητο στη λαϊκή. Όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και την πρώτη τελευταία φορά που πήγα, εγώ μόνο με μάσκα πήγαινα. Α, το είχατε φερνάει εφαρμόσει ο άλλος προσωπικά. Δίπλα σου, αν φταρνιστεί, δίπλα σου είναι. Δεν μπορείς να κρατήσεις την απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων στη λαϊκή. Οπότε είναι απαραίτητη η μάσκα. Όλα αυτά μέχρι που να βρεθεί κάποιος τρόπος, ένα φάρμακο, ένα εμβόλιο. Όλοι όμως ρωτάνε πότε θα συμβεί αυτό και πόσο καιρό θα μπορεί ο άνθρωπος. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να τα συνηθίσει όλα, κύριε Παπαδόπουλε, από την άλλη. Το εμβόλιο θεωρώ ότι επειδή θέλει αρκετά μεγάλο διάστημα δοκιμών. Και σε πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ναι. Θα αργήσει. Να μπει σε εφαρμογή. Άρα το βασικότερο για μένα αυτή τη στιγμή είναι να μάθουμε να ζούμε με τη μάσκα, την απόσταση και την αντισηψία των χεριών. Είναι βασική προϋπόθεση, είναι η καθημερινότητά μας πλέον. Άρα απόσταση, μάσκα και πλήσιμο χεριών, υγιεινή και τα λοιπά, είναι το απαραίτητο τρίπτυχο για να μπορέσουμε τουλάχιστον να τη γλιτώσουμε έστω και για κάποιο διάστημα. Γιατί έτσι πώς πάνε. Εδώ διαβάζω πολλές αναλύσεις, κύριε Παπαδόπουλε. Έτσι πώς πάμε στην Ελλάδα, σύντομα λέει θα φτάσουμε σε τετραψήφιο καθημερινό αριθμό κρουσμάτων, νέων κρουσμάτων. Αν φτάσουμε στην Ελλάδα και περάσουμε τους 1000 καθημερινά, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η πρόληψη. Η πρόληψη θα βοηθήσει στο να είναι τα εξτρά μέτρα λιγότερα, ναι, και τα κρούσματα ακόμα λιγότερα. Εάν συμμορφωθούμε με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Βλέπετε ότι πλέον η πολιτεία, επειδή δεν προσαρμοζόμαστε, αυξάνει τα μέτρα.
Ναι, δηλαδή, το τελευταίο, ας πούμε, το τελευταίο ας πούμε, που ανακοινώθηκε είναι να κλείνουν σε διάφορες περιοχές, 15 περιοχές της χώρας, τα νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και μπαρ μετά τις 12. Ναι. Βέβαια, αυτό ρωτάει ο κόσμος. Δηλαδή, τι γίνεται μετά τις 12. Μετά τις 12 ξαφνικά γίνεται πιο επιθετικός ο ιός και κλείνουν στις 12. Που χαλαρώνει ο κόσμος. Αυτή είναι η άποψη, ότι χαλαρώνει ο κόσμος. Χαλαρώνει. Μετά το πρώτο ποτάκι, λίγο έρχεται μια αυτό, ναι. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η έννοια του μέτρου. Μάλιστα. Φοβάστε ότι μπορεί να επεκταθεί όλο και σε περισσότερες περιοχές, μια και εφαρμόστηκε ήδη σε κάποιες και μάλιστα πολύ μεγάλες, όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Εάν υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων σε μια περιοχή, ναι, θα επιβληθεί. Mm. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε και εμείς εδώ στην πόλη μας πολύ προσεκτικοί, mm-hmm. έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτή η αύξηση, για να μην επιβληθεί κάτι αντίστοιχο. Τώρα, από τη στιγμή που αφήσαμε η Καστοριά και άφησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον κορονοϊό πίσω της, μέχρι που να έρθει και η σημερινή πολύ επαναλαμβάνω δυσάρεστη μέρα, τις τελευταίες μέρες επίσης έχουμε κάποια ακόμη εστία, ελπίζουμε να κλείσει γρήγορα και αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου πείτε αν είστε ευχαριστημένος για το πώς κινήθηκε η Καστοριά σε σχέση και με το τι έδωσε σε κρούσματα από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι και σήμερα που επανήλθαμε δυστυχώς στα δυσάρεστα. Η Καστοριά, επειδή ήταν στην αρχή του κορονοϊού από τις πιο πληγείς περιοχές, θεωρώ ότι συμμορφώθηκε και είχε μια πολύ καλή πορεία. Τα τελευταία κρούσματα ήταν αποτέλεσμα μιας χαλάρωσης του πληθυσμού. Θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος mm-hmm. θα πάρει το μάθημά του και δεν θα ξαναχαλαρώσει. Εάν λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, ναι, θα έχουμε πολύ μεγάλο διάστημα τελείως καθαρό. Υπάρχει και ένα θέμα τώρα στην επικαιρότητα. Χθες ματαιώθηκε η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συνεργάζεται ο Σύνδεσμος Γνωπιών Προφήτης Ηλίας. Ναι. Ο οποίος πολύ πρόσφατα επίσης πιστοποιήθηκε κατά του COVID για τα μέτρα προφύλαξης από την Τούβα, Αύστρια. Ναι. Λέει ο κύριος Τσούκας ότι δεν μπορούμε να είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Και εμείς σκοπός μας είναι και στόχος μας να γίνει η έκθεση. Κατά τη γνώμη σας, πρέπει να γίνει ή όχι? Από οικονομικούς λόγους θα έλεγα πρέπει να γίνει. Και αν αποφασιστεί να γίνει, θα πρέπει τα μέτρα κατά του COVID να είναι πολύ αυστηρά. Πιστοποιήθηκε γι' αυτό από την Τούβα, Αύστρια. Ήταν εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Το θέμα είναι ότι ναι μεν εγώ λέω τι θα κάνω, το ναι, θέμα είναι αν θα το κάνω. Μάλιστα. Εκεί εφιστώ την προσοχή. Mm-hmm. Βέβαια όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι εμπορικοί επισκέπτες που θα έρθουν, έρχονται από μια από χώρες που δεν έχουμε ακόμη δρομολόγια, Ρωσίες, αυτά τα κράτη εκεί, Ουκρανίες, δεν έχουμε ακόμη τις αεροπορικές συνδέσεις. Και εξαρτάται πάρα πολύ αν θα ανοίξουν αυτά τα σύνορα για να έρθει εδώ και κόσμος. Διαφορετικά έτσι κι αλλιώς δεν θα γίνει. Εφόσον ανοίξουν τα σύνορα, θα έλεγα ότι καλό είναι η είσοδος όλων αυτών των επισκεπτών να γίνεται με αρνητικό COVID. Στο χέρι. Με τεστ στο χέρι, μάλιστα. Ναι. Έτσι ώστε θα διασφαλίσουμε όχι μόνον αυτούς που έρχονται, αλλά και τους ντόπιους που θα συναναστραφούν με αυτούς. Έτσι ώστε να ελαττώσουμε την πιθανότητα να ξαναγίνει η Καστοριά πρώτο θέμα, ναι, στη χώρα μας. Ναι, μετά από μία έκθεση θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστο πραγματικά. Βλέπετε όμως έτσι κι εσείς πολύ ωραία το συνδυάζετε το επαγγελματικό οικονομικό με το θέμα της υγείας. Πόσο επηρεάζει αυτή η ιστορία πραγματικά την οικονομική εξέλιξη ενός τόπου, όσο μικρός και αν είναι σαν της Καστοριάς, έχοντας όμως μια τέτοια δραστηριότητα πάνω στην οποία βασιζόμαστε όλοι μας. Ναι, το δεδομένο ότι είναι ότι η Καστοριά είναι συνυφασμένη με τη Γούνα. Άρα όλοι μας, εφόσον γίνει η έκθεση, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το προϊόν που είναι η οικονομία της πόλης μας. Άλιστα. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Βλέπετε όπως κινείται η Καστοριά αυτές τις μέρες. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παπαδόπουλε. Πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο
από εδώ και πέρα έχετε κάποια συμβουλή πέρα από το τρίπτυχο το οποίο ήδη το έχετε αναφέρει τρεις φορές? Όχι, το τρίπτυχο είναι το Α και αυτό, το Μ. Αυτό, το Α και το Μ για σας είναι αυτό για να συνεχίσουμε να είμαστε στην Καστοριά πιο ήρεμοι. Πιο ήρεμοι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Δηλαδή το MAP, δηλαδή μάσκα απόσταση πλήσιμο, θα πρέπει να γίνει η καθημερινότητά μας, η πίστη μας, και να έχουμε απόλυτη συμμόρφωση σε αυτό. Να μην χαλαρώσουμε καμία στιγμή. Προσέξτε, είτε μένουμε στην Καστοριά και δεν θα πάμε πουθενά, είτε είμαστε στην Καστοριά και θα πάμε ολιγοήμερες διακοπές. Μην ξεχαστούμε στις διακοπές, και εκεί ισχύει το τρίπτυχο για να μην το αφέρουμε πίσω. Βεβαιότατα, βεβαιότατα, όπου βρισκόμαστε, δεν σημαίνει ότι αυτό το τρίπτυχο το τηρούμε μόνο στην πόλη μας. Όπου και να βρεθούμε, πρέπει να το τηρήσουμε. Καλή Παναγιά, κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, μακάρι να πάνε όλα καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.